Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε καλημέρα, Πρωτούλη. Καλημέρα. Τι κάνετε, κύριε Πρωτούλη? Καλά, καλά, όλα καλά. Πώς πάει ο αγώνας? Είναι σταθερά στο κουκουέ. Όχι σταθερά, ανεβαίνει το κουκουέ. Το κουκουέ ανεβαίνει. Το λέμε με κάθε ειλικρίνεια, ναι. Τα μηνύματα από παντού είναι αισιόδοξα και ενθαρρυντικά. Ναι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις ότι είστε ένα κόμμα σε διαρκή άνοδο. Ναι, είναι πολλοί ο κόσμος που θα ψηφίσει να ξέρετε κουκουέ για πρώτη φορά και κυρίως νέοι άνθρωποι. Ναι, και αυτό θα το δείτε και το βράδυ σήμερα. Ναι. Γιατί σήμερα είναι μέρα φοιτητικών εκλογών. Και να το δείτε και το βράδυ σήμερα τα αποτελέσματα. Έχουμε και φοιτητικές. Και θα είναι πολύ πιο αυξημένη από την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Να σας πω, λένε πολλοί ότι για αυτή την άνοδο του κουκουέ ένα κομμάτι το πιστώνεται ο κύριος Κουτσούμπας, ο οποίος και με το λόγο του και με τη στάση του και με όλη αυτή την πολιτική του έχει καταφέρει να ανοίξει τις πόρτες του ΚΚΕ και σε πιο νέα κοινά και σε ανθρώπους όπως λέτε και εσείς που δεν έχουν ξαναψηφίσει κουκουέ και λοιπά. Ισχύει? Ασφαλώς και ο γραμματέας έχει τη δική του συμβολή σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει το κόμμα μας. Ήταν δυνατόν ποτέ να μην έχει ο γραμματέας τέτοια συμβολή. Ναι. Όπως και η συντρόφισσα Αλέκα Παπαρίγα που ήταν πριν το σύντροφο του Κουτσούμπα έχει και αυτή τη δική του συμβολή σε όλη αυτή τη μεγάλη διαχρονική προσπάθεια που κάνει το κόμμα μας. Όμως κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια παλαϊκή απέτηση η οποία εκδηλώθηκε τους προηγούμενους μήνες. Θυμάστε με αυτά τα συνθήματα που γράφανε ιδιαίτερα νέα παιδιά. Στους τοίχους, στα πανό τους, ναι. Με τις τσάντες τους μέσα στα σχολεία, την παλαϊκή απέτηση που έλεγε ποτέ ξανά, με αφορμή για τα Τέμπη, λέτε. Ναι, αλλά αυτό σηματοδότησε μια γενικότερη δυσφορία, δυσαρέσκεια για την κατάσταση που ζούμε. Το είπε πολύ ωραία ο γραμματέας του κόμματος μας χθες από την Καλυθέα. Είναι σαν να ζούμε τη μέρα της μαρμότας. Ναι. Και ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο και που σκεφτόμαστε, και φυσικά πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που ψηφίζουμε. Και πρέπει να σταλεί ένα μήνυμα ότι δεν πρόκειται να δείξουμε καμιά ανοχή πλέον σε όλη αυτή την κατάσταση. Τους καθουλωμένους μισθούς, τους πληστηριασμούς, στις απολύσεις, στη φορολογιστία, στη μετατροπή της υγείας που ζήσαμε μέσα στην πανδημία σε ένα πανάκριβο εμπόρευμα της παιδείας. Κύριε όλη Πρωτούλη, αυτή η κατάσταση που χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Όλα αυτά όμως τα οποία λέτε και που σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον ως τίτλους μας βρίσκουν σύμφωνους. Για να γίνουν πράξη θα πρέπει να πάτε με ένα μεγάλο κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσουν αυτά να γίνουν νόμος του κράτους, να κυβερνήσετε έτσι και να τα εφαρμόσετε. Όμως το ΚΚΕ λέει σταθερά όχι, ήμαρτον, είπε προχθές, ήμαρτον. Μούφα είναι η προοδευτική διακυβέρνηση, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ενώ ο κύριος Τσίπρας σας κάνει συνεχώς προσκλήσεις. Ναι, ναι, είμαστε όλοι πιο έμπειροι πλέον. Είναι έμπειροι και οι δημοσιογράφοι, είμαστε έμποροι και εμείς, αλλά είναι και έμπειροι και οι πολίτες που μας ακούνε, οι εργαζόμενοι, οι νέοι άνθρωποι. Έχουν όλοι διαμορφώσει μια δική τους πολιτική πείρα από τις πρόσφατες εξελίξεις, αλλά και διαχρονικά από την τελευταία δεκαετία. Ας πάρουμε τα τελευταία χρόνια. Μέσα στη Βουλή, τα τέσσερα τελευταία χρόνια που πέρασαν, για παράδειγμα, επειδή λέτε για το προσκλητήριο του κύριου Τσίπρα, ναι. Ο κύριος Τσίπρας ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έφερε 423 νόμους. Η συντριπτική τους πλειοψηφία, αντιλαϊκή, αντεργατική νόμη έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση που ζούμε. Ναι. Ψήφισα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το 50% αυτών των νόμων και δεν βρήκε ούτε μία πρόταση από τις δεκάδες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας μέσα στη Βουλή που έχουν να κάνουν με την κατάργηση των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας, με την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Αφού θα φέρει ποινιπή, λέει ο κύριος Τσίπρας. Τα πλατιά ή τη λαϊκή κατανάλωση. Την επόμενη μέρα, λέει, θα φέρει ποινιπή για να σταματήσουν και οι πληστηριασμοί. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και μια εμπειρία από τους ανθρώπους που μας ακούνε. Ναι. Μια εμπειρία από αυτά τα κόμματα από όταν κυβέρνησαν. Αλλά και μια εμπειρία από αυτά τα κόμματα και τι κάνανε όταν ήταν αντιπολίτευση. Που ένας στήριζε τον άλλον και πλέον πολλαπλασιάζονται πολιτικά στελέχη. Αυτό που εμείς ονομάζουμε των αστικών πολιτικών κομμάτων που παραδέχονται, αναγνωρίζουμε ειλικρίνεια ότι κατά κύριο λόγο τα κόμματα που έχουν ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο, τα κόμματα που δεσμεύονται από συγκεκριμένη πολιτική που θα εφαρμοστεί και την ναι, επόμενη μέρα έχουν εντυπωσιακές στρατηγικές συγκλήσεις. Γιατί δεν του αυτό δίνεται δείχνει... μια ευκαιρία, μπορεί τώρα αν συνεργαστεί μαζί σας να αλλάξει
ή κάποιες πολιτικές να τις πάρει πίσω. Να του βάλετε ένα πλαίσιο. Είσαι ή να του βάλετε μέσα πλαίσιο. Ή γεια σου αύριο. Το δισεξαμαρτίνου καδροσοφό. Οι αρχαίοι Έλληνες και αυτό αφορά το λαό μας. Δεν πρέπει να ξαναπιστέψει. Δεν πρέπει να ξαναπιστέψει ο λαός μας λόγια όμορφα, τα οποία λέγονται προς άγρα ψήφων, δεν έχουν καμία άλλη αξία, γιατί πέρα, ας το πούμε έτσι, από το εξώφυλλο που γνωρίζουμε των προγραμμάτων των κομμάτων αυτών για την επόμενη μέρα, γνωρίζουμε και την ουσία και ξέρουμε. Πάντως δεν του δίνεται ευκαιρία να αλλάξει, να μετανοήσει. Ναι, ξέρουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα σχηματιστεί από αυτά τα κόμματα θα είναι αντιλαϊκή και τα προγράμματα θα είναι άγρια αντιλαϊκά, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει 200, όπως ονομάζονται, προαπαιτούμενα για τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περίφημο όπως το ονομάζουν Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο Ανάκαμψης για τα κέρδη και τους εργαζόμενους. Ναι, ναι. Και ακολουθούν άλλα 350. Ωραία. Μέσα σε αυτά είναι η παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού, η παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας. Αυτά. Άσχετα τι λένε τώρα προεκλογικά, γιατί πρέπει να πάρουν και καμιά ψήφο. Ο κύριος Βαρουφάκης που ψιλοφλερτάρει και εκτός ευρώ είναι πιο κοντά σας. Ο κύριος Λαφαζάνης, ας πούμε, που είναι και υποψήφιος και με τον κύριο. Ο κύριος Λαφαζάνης που το θυμηθήκατε. Ο κύριος είναι υποψήφιος τώρα με τον κύριο Βαρουφάκη. Όχι, όχι, δεν είναι ο Λαφαζάνης. Α, δεν είναι ο Στρατούλης. Ο Στρατούλης. Ο κύριος Λαφαζάνης είναι μόνος. Εγώ λάθος μου. Α, μόνος του. Ο κύριος Στρατούλης. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Ακούστε, και τον κύριο Βαρουφάκη το γνωρίζουμε. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, ένας λαϊκός άνθρωπος να εμπιστευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν υπουργός των κυβερνήσεων του κύριου Τσίπρα. Γνωρίζουμε τα δεδραγμένα του, γνωρίζουμε τις θέσεις του, αν και βέβαια οι θέσεις έχουν αυτό που ο ίδιος τις αποκαλεί μια δημιουργική ασάφεια. Η Δήμητρα, στη Δήμητρα βλέπετε ασάφεια αφού έχει εκπονήσει ολοκληρωθεί. Είναι μια ρεαλιστική, όπως λέει, ανυπακοή. Ναι. Όχι, δεν έχει καμία δουλειά ο εργαζόμενος λαός που υποφέρει να στηρίξει κόμματα τα οποία, να ξέρετε, είναι πρόθυμα και θα τη δείξουν αυτή την προθυμία τους την επόμενη μέρα όταν πάρουν την ψήφο του ελληνικού λαού να συμπράξουν με τέτοιες τις κυβερνήσεις, ιδιαίτερα όταν το σύστημα βρωθεί μπροστά σε μεγάλους κλειδονισμούς, το έχουν κάνει και στο παρελθόν, θα το κάνουν και μπροστά. Άρα ισχύει. Εμείς λέμε ότι υπάρχει λύση. Άρα ισχύει. Είναι το να τρομάξουν όλοι αυτοί με ένα πιο ισχυρό κουκουέ. Mm-hmm. Αυτή είναι η λύση. Επιμένετε στο τι πλαστήρα, τι παπάγος που σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σύστημα είναι ένα σύστημα το οποίο δείχνει τώρα ιδιαίτερα ο κ. Τσίπρας όταν το επικαλείται. Λέει, είστε ανιστόρητοι. Ναι. Δείχνει και μια φτώχεια. Δηλαδή τώρα θυμάται ένα τι να πει κανένας. Δηλαδή έχουμε ζήσει τόσα, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Έχουμε ζήσει τι έχουν κάνει όλα αυτά τα κόμματα μαζί. Λοιπόν, και θυμάται ένα σύστημα το οποίο, αν θέλετε, είναι και ιστορικά δικαιωμένο. Γιατί κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει ότι, ας το πούμε έτσι, οι σύντροφοι και ο ίδιος ο Νίκος Μπελογιάννης εκτελέστηκαν από την κυβέρνηση του Πλαστήρα. Με αυτό το σύνθημα το ΠΑΣΟΚ το 85 σας έκανε μονοψήφιο. Είναι πολιτικός απόγονος τώρα. Είναι πολιτικός απόγονος του Πλαστήρα ή του Παπάγου. Γιατί δεν νομίζω ο κύριος Αντώναρος, για παράδειγμα, να νιώθει πολιτικός απόγονος. Έχει δίκιο εδώ. Έχει δίκιο εδώ πρώτο. Ναι, ποια είναι που νιώθει πολιτικός απόγονος και λέει τέτοια πράγματα. Λέω όμως ότι. Ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτό δείχνει και ένα πανικό, γιατί πράγματι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι και στις προηγούμενες εκλογές ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στα 4 χρόνια, βλέποντας και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων κομμάτων, η οποία που στήριξαν επί της ουσίας τις κρίσιμες στιγμές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως λένε ήδη με τα δικά τους λόγια, έβαλαν πλάτη σε κρίσιμες στιγμές. Ναι. Κάπως στρέφουν το βλέμμα, δεν πάει το χέρι τους να ξαναψηφίσουν ξανά αυτά τα κόμματα και βλέπουν με πολύ μεγάλη ελπίδα τη δυναμική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εμείς λέμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν το βήμα αποφασιστικά και την επόμενη μέρα θα είμαστε πιο δυνατοί να επιβάλλουμε λύσεις και διεκδικήσεις προς όφελος δικών μας και των λίγων. Πολύ ωραία. Και το τελευταίο μας ερώτημα. Τι χαρακτηριστικά δίνετε σε αυτήν την αντισυστημική ψήφο που καλεί προς το ΚΚΕ ο κύριος Κουτσούμπας? Γιατί είπε και αυτό, λέει, η πραγματική αντισυστημική ψήφος είναι προς εμάς. Τι χαρακτηριστικά έχει? Κοιτάξτε να δείτε, βγήκανε από
βγήκαν τα επίσημα στοιχεία των 150 εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Τα κέρδη τους ξέρετε πόσα είναι. Είναι 303% αυξημένα σε ένα χρόνο περισσότερα. Καλά μάνα, που σημαίνει 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ μοίρασαν μέρισμα στους μετόχους τους 2,5 δις. Αυτό είναι το σύστημα. Το μόνο αντισυστημικό κόμμα που πολεμάει να μην συσσωρεύεται και να μην συγκεντρώνεται όλος αυτός ο πλούτος, αυτά τα λίγα χέρια και την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι να ζουν με μισθούς πραγματικά μειωμένους και σε αυτή την άσχημη κατάσταση μία στις 4 οικογένειες να μην συγκεντρώνει ούτε 1000 ευρώ εισόδημα, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και αυτό το κόμμα είναι που μπορεί να δώσει ελπίδα και δυναμική στην πάλη του λαού μας για να διεκδικήσει ανάσες, αλλά και να βάλει και τη χώρα το τρένο, όπως βγήκε με αυτό το έγκλημα στα Τέμπη, στη συνείδηση του λαού, το τρένο της χώρας στην οποία είμαστε όλοι πάνω. Ξανά στις τράγες. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρωτούλη. Πού είστε υποψήφιος? Πού είστε υποψήφιος? Με το επικρατές. Όχι, δεν θα είμαι υποψήφιος τώρα. Δεν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και θα είμαστε. Στην περιφέρεια, ωραία. Είναι ο κύριος Πρωτούλης. Τέλεια, τέλεια. Κύριε Πρωτούλη, καλή επιτυχία στο ΚΚΕ. Στο κόμμα σας. Δίνει τη μάχη. Να είστε καλά. Την προεκλογική μάχη. Να είστε μια μάχη και θα είμαστε πιο δυνατοί και πιο αισιόδοξοι την επόμενη μέρα. Έτσι. Πολύ ωραία. Καλημέρα σας.